Καλωδιωθείτε λοιπόν και καλυφθείτε, γιατί θα βρέξει πολλά δώρα. Πάμε στο Γιώργο Φελίδη τώρα για τις διεθνείς ειδήσεις και θα ξεκινήσουμε βέβαια από τις Ηνωμένες Πολιτείες με τους επικεφαλείς των δύο κομμάτων σε Βουλή και Γερουσία. Συναντάται ο Ομπάμα σε μία ακόμη προσπάθεια να αποτραπεί η πτώση του Αμερικανικού Δημοσίου σε δημοσιονομικό γκρεμό. Την ίδια ώρα στην Ουάσιγκτον οι διαβουλεύσεις έχουν κορυφωθεί. Ο Υπουργός Οικονομικών Τίμωθη Γκάιντνερ δείχνει πόσο επίγουσα είναι η εξέβρεση λύσης, προειδοποιώντας πως η χώρα θα φτάσει στο ανώτατο όριο του δανεισμού της μέσα στις επόμενες ημέρες. Κατεβαίνοντας από το προεδρικό ελικόπτερο στον κήπο του Λευκού Οίκου, ο Μπαράκ Ομπάμα σίγουρα δεν είχε προβλέψει ότι θα αναγκαζόταν να περάσει τις γιορτινές ημέρες στην Ουάσιγκτον, κάνοντας μάλιστα παζάρια με την ηγεσία των Ρεπουμπλικανών για τα δημοσιονομικά. Ο στόχος να ισοσκελιστεί ο προϋπολογισμός των ΗΠΑ χωρίς οδυνηρή φορολογία ή επώδυνες περικοπές δαπανών φαντάζει τόσο δύσκολος όσο ο τετραγωνισμός του κύκλου. Lord, give our lawmakers. Με ανάγνωση προσευχής, η ελεγχόμενη από τους Δημοκρατικούς Γερουσία επέστρεψε στις εργασίες της, έτοιμη να ψηφίσει τυχόν συμβιβασμό. Αλλά μέχρι στιγμής, στην άλλη πλευρά των διαδρόμων της εξουσίας, οι Ρεπουμπλικανοί βουλευτές λάμπουν δια της απουσίας των. Οι εκκρεμότητες και διαφωνίες είναι πολλές. Οι Ρεπουμπλικανοί ζητούν επώδυνες περικοπές δαπανών και δεν θέλουν καμία αύξηση φόρων, ούτε στα πιο εύπορα στρώματα του πληθυσμού. Οι μόνοι άνθρωποι στην Αμερική που θεωρούν ότι δεν πρέπει να αυξηθούν οι φόροι των πλουσίων είναι οι Ρεπουμπλικανοί που εργάζονται μέσα εδώ. Η πόρτα του Προέδρου είναι ανοιχτή. Οποτεδήποτε έλθουν οι Ρεπουμπλικανοί για να προτείνουν μια συμβιβαστική συμφωνία. Οι Ρεπουμπλικανοί όμως φαίνονται απρόθυμοι, θέλοντας να κλαδέψουν τα φτερά του πρόσφατα εκλεγμένου Προέδρου. Δεν πρόκειται να υπογράψουμε λευκή επιταγή σε ό,τι προτείνουν οι Δημοκρατικοί, μόνο και μόνο επειδή βρισκόμαστε στην άκρη του γκρεμού. Το ότι η Βουλή που ελέγχεται από την Η πολίτευση συνέρχεται μέσα στο Σαββατοκύριακο, ενισχύει τις κάποιες πιθανότητες επίτευξης συμφωνίας. Αλλά πολύ λίγοι στην πραγματική οικονομία, που φοβούνται πιθανή επανάληψη της ύφεσης, θα στοιχημάτιζαν ότι ο πολυπόθητος συμβιβασμός θα γίνει εγκαίρος.